Αγαπητά μου παιδιά, μέσα στον κόσμο υπάρχει ένα ερώτημα. Πιστεύουν όλοι ότι κατέβηκε ο Χριστός από τους ουρανούς και έγινε άνθρωπος όπως είμαστε εμείς? Εάν δεν πιστεύουν, τότε έρχεται το ερώτημα. Διατί κατέβηκε από τους ουρανούς ο Θεός και ήρθε στη γη και έλαβε μορφή ανθρώπου? Ποιος το λέει? Ήρθε, λέγει, για να λυτρώσει τον άνθρωπο εκ της δουλείας του διαβόλου. Δηλαδή, μέσα στον κόσμο υπάρχει ένας εχθρός. Ένας ο οποίος υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον κάνει δικόν του δούλο. Αυτός ο οποίος υποδουλώνει τον άνθρωπο είναι άγνωστος στον κόσμο. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένας άλλος ο οποίος προσπαθεί να τον υποδουλώσει, αντί ο Χριστός. Και τούτο το ερώτημα ακριβώς βασανίζει σήμερα την ανθρωπότητα. Υπάρχει εχθρός του ανθρώπου ή όχι? Και ο εχθρός αυτός είναι ορατός ή αόρατος? Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν πάντοτε ότι στον κόσμο τούτον υπάρχει ένας αόρατος πόλεμος, τον οποίον οι περισσότεροι δεν τον πιστεύουν. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει πόλεμος. Ούτε θέλουν να μάθουν ποιος είναι ο εχθρός. Πλην όμως ο Κύριος μας, όταν κατέβηκε από τους ουρανούς και ήρθε στον κόσμο, δεν υπήρχε τίποτε άλλο, είμαι μόνο, η προσπάθεια του να λυτρώσει τον άνθρωπο από την δουλεία που αορά του εχθρού. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος λέγει παλεύει, λέγει, σε αυτόν τον κόσμο, όχι με σάρκα και αίμα, διότι όταν πολεμάς έναν άνθρωπο τον οποίο βλέπεις, ή θα τον χτυπήσεις ή θα σε χτυπήσει, ή θα τον φωνεύσεις ή θα σε φωνεύσει. Εδώ είναι όμως το θέμα ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει εχθρός και αυτός ο εχθρός είναι αόρατος, ο οποίος πολεμά με τις ειδικές του παγίδες. Υποδουλώνει τον άνθρωπο στο θέλημά του και τον οδηγεί ακριβώς μακριά από τον Θεό. Όταν τον οδηγείς μακριά από τον Θεό, τότε κυβερνά πλέον τον άνθρωπο, υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον υποτάσσει εις τα θελήματά του. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο ακριβώς μας απασχολεί σήμερα, να γνωρίσει ο κόσμος ότι υπάρχει εχθρός. Και μεγαλύτερα πλάνη του διαβόλου είναι να μην γνωρίζει και να μην πιστεύει ότι υπάρχει ο εχθρός αυτός. Να το απλουστεύσουμε για να ειδούμε στην πραγματική σημερινή κοινωνία, η οποία ομοιάζει με έναν αξιωματικό ο οποίος έχει ένα στράτευμα. Το στράτευμα αυτό το οποίο έχει ο αξιωματικός το γυμνάζει, το συμβουλεύει, το καθοδηγεί και τον προετοιμάζει σε πόλεμο. Διότι για να υπάρχει στρατός σημαίνει ότι υπάρχει και πόλεμος. Και είναι τούτο το οποίο λέγει το ποίημα το οποίο ακριβώς είχαμε μπροστά μας όταν ήμεθα στην ηλικία της μαθήσεως. Ο Χριστός, λέγει, αρχηγός μας και στρατιώτες εμείς.
Ο Χριστός είναι ο αρχηγός, είναι ο βασιλιάς, είναι ο αξιωμός και στρατιώτες είμαστε εμείς. Εμείς οι στρατιώτες όμως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει εχθρός. Εάν δεν ξέρουμε ότι υπάρχει εχθρός, τότε δια ποιο σκοπό έχουμε στρατευτεί. Δια ποιο σκοπό μας έδωσε όπλα ο αρχηγός μας. Και τα όπλα τα οποία μας έδωσε ο αρχηγός μας είναι γνωστά. Ο άνθρωπος δεν θέλει να τον γνωρίσει. Τα όπλα αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Τα 7 μυστήρια του Θεού. Μας έδωσε 7 όπλα φοβερά ο Θεός. Και από τη στιγμή που μας δίνει το πρώτο όπλο, την βάπτισή Του, εμείς που βαπτιζόμεθα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εμείς ακριβώς έχουμε το πρώτο όπλο, το μεγαλύτερο, το οποίο μας βάζει και στη Βασιλεία των Ουρανών. Το όπλο το μεγάλο, διότι με αυτό το όπλο σφραγιζόμεθα και γινόμεθα πιστοί στρατιώτες του Χριστού. Και όταν βαπτιστούμε, ο Θεός μας στέλνει τον άγγελό Του και μας φυλάττει σε όλη μας τη ζωή. Και ενώ όλα τα έθνη τα οποία έπλασε ο Πανάγαθος Θεός τους δίδει άγγελο φρουρών, για έναν άγγελο, για ένα έθνος. Στους χριστιανούς όμως που βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ο Θεός δίδει ένα άγγελο στον κάθε ένα που βαπτίζεται. Έχουμε τον άγγελό μας, τον οποίο ο Πανάγαθος Θεός στερείται και μας το δίδει να μας φυλάτει. Και έχουμε και τον Άγιό μας, το οποίο έχουμε το όνομα. Και έτσι είμαι θα έθνη δια των πόλεμων, των αόρατων πόλεμων. Αυτόν τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Και εκείνοι που πιστεύουν δεν έχουν ακούσει περί του διαβόλου. Διότι αρέσκονται μόνο να μην αναφέρουν το όνομα του. Λέγει, μην δίνει σημασία στον διάβολο, λέει. Μην τον αναφέρνει γιατί τον τιμά, λέει. Παραδείγμα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας η Ελλάδα έναν εχθρό, ο οποίος είναι αιώνιος εχθρός, ο οποίος προσπάθησε να εξαφανίσει το παν, να μην υπάρχει Ελλάδα και δι' αυτών των εχθρών δεν επιτρέπεται να μιλούν. Αυτός ο εχθρός όμως ετοιμάζεται καθεκά στην ημέρα να εξαφανίσει, να υποδουλώσει και να εχμαλωτήσει αυτό το έθνος το οποίο λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος της Ελλάδος. Και μέσα σε αυτήν την προσπάθεια ακριβώς ο άνθρωπος καλείται να πολεμήσει και να μάθει ότι υπάρχει διάβολος. Τι είναι ο διάβολος? Ο διάβολος είναι το κοντά στον Θεό. Ο Θεός επίησε 10 τάγματα. Αγγέλων, αρχαγγέλων, εξαπτέρυγα, πονιώματα, μετάρσια, τερωτά, δυνάμεις. Δημιούργησε τα 10 τάγματα και κοντά του εις τον Θεό υπήρχε ο αρχηγός ενός τάγματος από τα 10 και ο αρχηγός όλων των τάγματων. Ποιος είναι αυτός? Ο Αιωσφόρος. Ο ωραιότερος λέγει των αγγέλων. Ήταν αυτός ο οποίος σε κάθε λάστο στον Θεό και ήταν και η ωραιότερα μορφή από τους ωραιότερους αγγέλους. Και θέλησε όμως να ανέβει πάνω από τον Θεό και μόλις σκέφτη αυτό, μόλις το συνέλαβε, μόλις εισήρθε, είναι ένα μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Πού υπήρχε η αμαρτία, πως η αμαρτία δεν υπήρχε? Πού βρέθηκε? Έμεινε ανεξήγητο το ερώτημα του.
Πώς επλάστηκε η αμαρτία ενώ δεν υπήρχε αμαρτία. Και αυτό το αμάρτημα ή το ικανό, μόλις το συνέλαβε ο Ιωσόνος, να εξαφανιστεί από τον ουρανό. Και λέγει η Αγία Γραφή ότι είδον τον σατανάν ως αστραπή ουρανού πεσόντα. Έπεσε όπως πέφτει αστραπή, λέει. Βέβαια το τάγμα του διαβόλου ήταν μεγάλο, εσάλεψε τον ουρανό, τα ουράνια τάγματα, και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εφώναξε εκείνο το στόμεν καλός. Και σταμάτησαν οι άγγελοι στον ουρανό, τα τάγματα, τα εννέα τάγματα, και έπεσε ο Ιωσόνος με το τάγμα του στην γη, μόνο στη γη. Άγγελοι του διαβόλου πλέον υπάρχουν στον ουρανό, μεταξύ ουρανού και γης, και παιδεύουν τας ψυχάς που αποχωρίζονται από το σώμα του ανθρώπου για να μεταβούν πλέον στην αιωνιότητα. Άλλοι άγγελοι του διαβόλου υπάρχουν στην γη, όπου παιδεύουν τον άνθρωπο. Και άλλοι άγγελοι του διαβόλου υπάρχουν στο άδειν, στα κατακτόνια, όπου βασανίζουν πλέον τα ψυχά σου. Εκείνον οι οποίοι τον ακολούθησαν. Διότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι πίσω από τον διάβολο. Εκείνοι οι οποίοι δεν ήκουσαν, βέβαια, πώς να πιστέψουν και πώς να ακούσουν εάν δεν στείλει ο Θεός τον ειδικό του άνθρωπο, το ειδικό του πλάσμα, να κηρύξει. Πώς πιστέψω συν εάν μην ακούσουν, συλλέγει το Ευαγγέλιο, και πώς θα ακούσουν χωρίς κηρύσσοντος. Και στέλνει ο Θεός ακριβώς στον κόσμο τους κήρυκας. Εκείνοι οι οποίοι ετάχθησαν από τον Θεό να συμβολεύουν τα πλάσματά του που τον αγαπούν για να το οδηγήσουν στην αιώνιον ζωή, στην αθάνατο ζωή. Και μέσα σε αυτήν ακριβώς την αγωνία του σημερινού ανθρώπου, εάν υπάρχει αόρατος πόλεμος ή όχι, πλεστάκης ακούνται εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και δεν πρέπει να τα αναφέρομαι για να μην φοβίζομαι τον κόσμο. Δηλαδή ο στρατιώτης πρέπει να μην ξέρει ότι υπάρχει εχθρός για να μην φοβηθεί. Μα εάν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει εχθρός, πώς θα αρματωθεί, πώς θα γυμναστεί, πώς θα παλέψει, πώς θα έρθει η ώρα της μάχης, και την ώρα της μάχης ακριβώς πρέπει να δώσει την τελευταία του αναπνοή. Πρέπει να πολεμήσει μέχρι σε σχάτο. Ο πόλεμος αυτός είναι φόβος ζωής. Από τη στιγμή που γεννόμεθα, που μας πλάθει ο Θεός μέσα στα σπλάχνα της μητέρας μας, από εκείνη τη στιγμή να άρχιζε ένας πόλεμος τεράστιος. Και όταν γεννηθούμε στον κόσμο τούτο, τότε ο πόλεμος γιγαντώνεται. Και όσο μεγαλώνουμε περισσότερος, και όσο μεγαλώνουμε περισσότερος, για να φτάσουμε στο τέρμα της νίκης ή της υποδουλώσεως. Το να υποδουλωθείς όμως στον Θεό είναι το αιώνιο, το να υποδουλωθείς όμως στον διάβολο είναι η αιχμαλωσία, η αφόρητος, η οποία δεν λέγεται ούτε περιγράφεται. Αυτές είναι οι απορίες του σημερινού κόσμου και μέσα σε αυτήν όλη την απορία ο διάβολος ενεργεί, επιδρά, μηχανεύεται κάθε στιγμή και κάθε λεπτό της ώρας. Τι θα κάνουμε όμως εμείς? Θα σταματήσουμε να μιλούμε δια των εχθρών
ή πρέπει να τον αποκαλύψουμε για να γνωρίζει ο κόσμος ότι πρέπει να πολεμήσει. Εάν μεν σταματήσουμε, τότε τα πράγματα θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην απώλεια του ανθρώπου. Εάν μιλήσουμε, όσοι μεν είναι καλοπροαίρετοι θα πιστέψουν, όσοι δεν είναι καλοπροαίρετοι θα τα απορρίψουν, δικαίωμά τους. Ο Πανάγαθος Θεός είναι εκείνος ο οποίος όταν ήρθε στον κόσμο είπε ότι εγώ δεν ήρθα να υποδουλώσω τον άνθρωπο, ήρθα να του χαρίσω την ελευθερία. Εάν εκείνος με ακολουθήσει και γίνει δικός μου δούλος, μόνος του, διότι εγώ δεν ανεμένα, εκείνος θα είναι μαζί μου αιωνίως. Εάν όμως δεν μου ακούσει και δεν θέλει να με ακολουθήσει, αυτό πάλι είναι δικό του δικαίωμα. Και έταξε ο Θεός μας σε εκείνους που θα τον ακολουθήσουν να γνωρίζουν ότι δεν θα περάσουν εις τούτον τον κόσμο χωρίς δοκιμασία. Και έδωκε παράδειγμα τον εαυτόν του. Εάν εγώ, λέγει, υπέφερα στον κόσμο, θα υποφέρετε κι εσείς. Αν εγώ διώχθηκα εις τον κόσμο, θα σας διώξουν κι εσάς. Εάν ετήρησαν τον λόγο μου, θα τηρήσουν και τον λόγο των ειδικών σας που θα ομιλείτε για το όνομά μου. Και έτσι δεν υποσχέθηκε ο Θεός ούτε δάφνες, ούτε τριαντάφυλλα, ούτε ίσιο δρόμο. Υπεσχέθη πρώτα-πρώτα ένα δρόμο ανηφορικών, δεύτερο δρόμο στενών, τρίτον ένα δρόμο ο οποίος θα τον ανεβείς με ένα φορτίο, όπως ανέβηκα εγώ, λέγει, για να φτάσεις στον Γολγοθάν τον ειδικό μου. Και εκεί όταν φτάσεις πλέον, εκεί θα είναι και το τέρμα της επιτυχίας, εάν φτάσεις εκεί. Εάν δεν φτάσεις εκεί και πετάξεις το σταυρόνι στον δρόμο, τότε θα είναι δικό σου έγκλημα. Θα σηκώσεις, λέγει, το σταυρόν και θα ανέρθεις και θα έβρεις μία πόρτα η οποία μπαίνει στον παράδεισό μου. Μέσα σε αυτή την πόρτα όμως για να μπεις, λέγει, είναι πολύ στενή. Και είναι η οδός τεθλιμμένη, λέγει, και γεμάτη πόνων και λύπη. Δυσκολίες τις οποίες ακριβώς θα σου προξενήσει ο εχθρός, ο οποίος βασιλεύει στον κόσμο και έρχεται να πολεμήσει με τα παιδιά τα δικά μου. Η πόρτα αυτή, λέει, είναι στενή και τεθλιμμένη. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε μια πόρτα η οποία μόλις μπορέσεις να εισέρθεις λίγο, με τα ταύτα όμως, λέει, για να προχωρήσεις τελείως, να μπεις μέσα από την πόρτα, πρέπει να ξέρεις ότι θα παλέψεις. Και το είπε το Ευαγγέλιο του Θεού μας. Ή ο δίκαιος μόλις σωθήσετε, ο αμαρτωλός που φανείται. Εάν ο δίκαιος, ο οποίος αγωνίζεται ημέραστα και νυχτός, λέγει, μόλις θα σωθεί, ο αμαρτωλός, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει, πού θα φανεί, λέγει, πού θα υπάρξει. Και έτσι προσγειωνόμεθα έτσι περισσότερο για να δούμε λίγων των εχθρών, διότι μας αξίωσε ο Θεός μας σε αυτό το έργο του και τη διακονία του επί 48 ολόκληρα χρόνια. 48 ολόκληρα χρόνια είδαμε, ακούσαμε, υποφέραμε, επαλέψαμε και βρισκόμεθα μέχρι αυτής της στιγμής. Μήπως έκαναμε κανένα λάθος? Μήπως δεν έπρεπε να αναλάβουμε τέτοια μεγάλη διακονία την οποία η Εκκλησία έχει? Διότι σήμερα τα ερωτήματα είναι πολλά. Γιατί μιλάς δια τον διάβολο? Γιατί διαβάζεις ευχάς τα οποία η Εκκλησία διατήρησε διαμέσου των αιώνων
τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και φοβάται, φοβάται ο κόσμος. Ποιον φοβάται? Φοβάται τα ζευγάς ή φοβάται τον διάβολο? Και έρχονται οι άνθρωποι σήμερα να πούν ότι ευχές τέτοιες μην τις διαβάζετε να τις ακούει ο κόσμος. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να μείνεις στο καθήκον σου, να κάνεις τη Θεία σου λειτουργία, να κάνεις το μυστήριο της βαπτίσεως, το μυστήριο του γάμου, να εξομολογείς και τίποτε άλλο. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς σήμερα έχουν και το ερώτημα. Εάν πολεμείς τα έργα του διαβόλου, καλώς. Πολύ καλά. Τα μυστήρια του Θεού, αυτό θέλουν. Αυτός ο οποίος έχει όλα αυτά στις επιπτώσεις, όλα αυτά τα αποτελέσματα, είναι το όπλο το οποίο πετάει ο εχθρός. Δηλαδή, για να αναφέρουμε τον πύραυλο τον οποίο στέλνω, ποιος τον στέλνει τον πύραυλο? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πολεμεί και ρίχνει τις βόμβες? Ποιος είναι εκείνος που καταστρέφει? Διότι τα όπλα δεν χρησιμοποιούνται μόνα τους. Και στην περίπτωση αυτή και ο διάβολος, ναι μεν έχει αποτελέσματα. Πλανά τον άνθρωπο, τον υποδουλώνει τον άνθρωπο. Επολέμησες όμως, αδελφέ μου, αυτόν που πλανά τον άνθρωπο? Δεν θέλει να τον ακούσεις. Εάν μας ερωτήσουν όμως και εμάς που πολεμήσαμε 48 ολόκληρα χρόνια, 50 χρόνια, μισός αιώνας, και δώσαμε όνομα στη ζωή σε αυτόν τον τομέα της Εκκλησίας και δεν αρνήθημε, δεν έκαναμε ό,τι κάνουν οι πολλοί που λέει δεν με ενδιαφέρει, ας πάει στον γιατρό. Με στον γιατρό εμείς στέλνουμε πρώτα εκείνον ο οποίος έρχεται στην Εκκλησία και λέει είμαι άρρωστος, υποφέρω. Πήγαινε παιδάκι του στον γιατρό να δεις τι έχεις. Επήγανε στον γιατρό, μου δώσε φάρμακα, ήπια τα φάρμακα, προσπάθησα να γίνω καλά, δεν γίνομαι καλά όμως. Ο άλλος απαντάει, πήγα στο γιατρό, με εξέτασε και μου λέει δεν έχεις τίποτα, μα εγώ έχω. Τι να κάνω, θα με διώξεις κι εσύ? Δεν θα σε διώξω εγώ, διότι ο Θεός μου είπε τον ερχόμενο πρόσμενο μη εκβάλλω έξω. Όποιος και να έρθει λέγει σε σένα δεν θα τον διώξεις. Και όταν εθεράπευε ο Χριστός τον κόσμο όλων, δεν εθεράπευε μόνο τους δαιμονισμένους. Εθεράπευε και τους ασθενείς. Πολλοί ασθενείς και πολλοί δαιμονισμένοι επλησίαζαν τον Χριστό και θεράπευσαν αυτούς, λέγει, δι' ενός μόνο του λόγου. Δι' μόνο λόγου. Δεν εδιώξαν εκείνον ο οποίος δεν είναι το δαιμονισμένος, ή το άρρωστος όμως. Και ο Πανάγαθος Θεός και τους αρρώστους δεν θέλει να τους διώχνει. Όχι μόνο εκείνους οι οποίοι είναι δεμένοι στα δεσμά του διαβόλου, στα αλυσίδες του διαβόλου. Εκείνοι είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι και ο άρρωστος. Όταν πήγαινε στο σπίτι, λέγει, της πεθεράς του Πέτρου, λέγει, ήταν άρρωστη. Δεν ήταν δαιμονισμένη, είχε πυρετό. Και ο πυρετός την βασάνιζε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και ο Κύριος μας την εθεράπευσε, να σήκωσε τον πυρετό, λέει, και διακόνει αυτό. Διακονούσε ανέβητα τους Αποστόλους. Έπρεπε κανονικά να την διώξει, να της πει πήγαινε στον γιατρό. Δεν την έδιωξε όμως. Και πόσες άλλες περιπτώσεις έχουμε. Να μεταβούμε για να ερωτήσουμε σήμερα αυτούς οι σχολιάζουν ότι υπάρχουν άρρωστοι ψυχοπαθείς, λέει. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι νευρικοί, πρέπει να πάνε στους νευρολόγους διότι θεράφησαν τα νεύρα τους. Να πάνε στους ψυχιάτρους διότι θέλουν, έχουν ανάγκη από ψυχίατρο. Και αν το με ρωτήσεις τον ψυχίατρο να πιστεύεις στην ψυχή, θα σου πει ποια ψυχή. Μου λέει είσαι ψυχίατρος. Και δεν πιστεύεις αν υπάρχει ψυχή. Εκκλησιάζεται άραγε αυτός ο ψυχίατρος?
Εξομολογείται αυτός ο ψυχίατρος, νηστεύει αυτός ο ψυχίατρος, εκκλησιάζεται και γονατίζει για να προσευχηθεί. Είναι έτοιμος να δεχθεί την Θεία Κοινωνία μέσα του. Αυτά είναι για τους τρελούς απαντά. Για τους καθυστερημένους, για τις γριές, για εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε, ημιμόνο, να σκύπουν το κεφάλι. Θα προχωρήσουμε νομίζω, να τους δούμε αυτούς οι οποίοι είναι καθυστερημένοι, να δούμε τι έχουν να μάθουν. Για να πετύχει ο διάβολος ακριβώς αυτό το οποίο ζητεί, είναι το πρώτο το οποίο χρησιμοποιεί και είναι το αόρατο. Δεν επέτρεψε ο Θεός να το βλέπουμε. Είναι αόρατος ο εχθρός. Ένα από τα πιο κυριότερα σημεία του διαβόλου είναι ότι είναι αόρατος. Και ενώ εμείς κοιμόμαστε, εκείνος δεν κοιμάται. Και ενώ εμείς πιστεύουμε, εκείνος δεν πιστεύει. Και ενώ εμείς προσευχόμεθα, εκείνος δεν μας αφήνει να προσευχηθούμε. Και ενώ όσο εμείς ακριβώς έχουμε την δύναμη να την χρησιμοποιήσουμε εναντίον του, μας την απομακρύνει. Και η δύναμη στην οποία έχουμε είναι ο Τίμιος. Αυτός ο Τίμιος Σταυρός, τον οποίο σήμερα οι σημερινοί Έλληνες, για να μην πούμε τίποτε άλλο, οι σημερινοί Νεοέλληνες είναι το σημείο το οποίο βλασφημούν σήμερα. Βλασφημεί τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος είναι ο φύλαξ πάστης της Οικουμένης, είναι η ωριότητα της Εκκλησίας. Αυτόν τον Σταυρό, τον οποίο καθηγίασε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έχισε το αίμα του, και εμπόδισαν εκείνο το ξύλο του σταυρού, για να το έχουμε εμείς, όπλο αίτητο. Και μην ξεχνάτε ότι τον τελευταίο καιρό επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός, αυτός ο Τίμιος Σταυρός, να φανερωθεί στον κόσμο και να τον δουν όλα τα εκατομμύρια του πλανήτου της Γης, όταν τα παιδιά μας, τα οποία ενίκησαν σε αυτούς τους επιγείους αγώνες, ύψωσαν την σημαία την ελληνική με τον Τίμιο Σταυρό. Και δεν είναι μόνο τούτο, όταν ένας από αυτούς τους αθλητάς, οι οποίοι σήκωναν τα βάρη, εκείνος έλεγε ότι εγώ προσευχήθηκα, λέει, και με βοήθησε ο Θεός, και όταν ενίκησα, λέει, τον ευχαρίστησα τον Θεό, και ό,τι κάνω ευχαριστώ τον Θεό, και ό,τι κινήσω στη ζωή μου, το κινώ μόνο με τη χάρη του Θεού. Είναι ένας από τους αθλητάς που εσήκωναν τα βάρη. Και εκείνο το βάρος το εσήκωναν διότι προσευχόντουσαν στο Θεό. Ο Σταυρός λοιπόν του Χριστού μας είναι το όπλο εναντίον του αοράτου εχθρού. Και το δεύτερο το οποίο χρησιμοποιεί ο διάβολος εκτός από το αόρατο, έχει κάτι το οποίο ο σημερινός άνθρωπος δεν το υπολογίζει. Ο διάβολος είναι πονηρός. Πονηρός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ακριβώς χρησιμοποιεί παγίδες. Παγίδες για να συλλάβει το θύραμα, παγίδες για να εξοντώσει τον εχθρό του, παγίδες για να παλέψει και να νικήσει εκείνον τον οποίον έχει απέναντί του. Το αόρατο και την πονηρία χρησιμοποιεί ο διάβολος. Πλην όμως έρχονται και στιγμές που τον αποκαλύπτει ο Θεός. Όσον αόρατος και να είναι, όσον πονηρός και να είναι, τον αποκαλύπτει ο Θεός. Τι θα μας πει για τον Άγιον Αντώνιο? Αυτοί οι οποίοι σήμερα καυχόνται ότι είναι οι προοδευτικοί, οι προοδευμένοι στον κόσμο τούτο που προχωρούν. Προχωρούν προς την κατάσταση της απολίας. Προχωρούν προς την κατηφόρα για να εξαφανιστούν και τη λέγουν αυτήν την κατηφόρα πρόοδο.
Η πρόοδος λέγει δεν επιτρέπει να είμαστε πίσω, πρέπει να προχωρούμε μπροστά. Καλό και άλλοι, να προχωρούμε μπροστά, αλλά να μην ξεχάσουμε τις βάσεις. Εσύ προσπαθείς να σβήσεις τις βάσεις από τη ζωή του ανθρώπου, να μην το αφήσεις τίποτε όρθιο. Και τούτο είναι το χειρότερο. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου. Τον βίο του τον έγραψαν σοφοί άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, και μας εφανέρωσε ένα σημείο στο οποίο ο Άγιος Αντώνιος επέτρεψε ο Θεός να δει τον εχθρό του τον αόρατο. Και όταν τον είδε, τον εσφράγισε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και τον έδεσε. Όταν τον έδεσε, φώναζε ο διάβολος, άσε με, λέγει, να φύγω, να πάω στο αφεντικό μου. Δεν σε αφήνω, του λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Να μου πεις, του λέγει, γιατί με ενοχλείς. Και απαντά ο διάβολος, τη δουλειά μου κάνω. Δεν φοβάσαι, του λέγει, όταν προσεύχομαι εγώ δεν σε αφήνω να προσευχηθείς. Δεν φοβάσαι, του λέει, ότι νηστεύω. Εγώ δεν τρώω καθόλου, του λέει. Δεν φοβάσαι, του λέει, ότι αγρυπνώ. Εγώ δεν κοιμούμαι καθόλου, του λέει. Δεν φοβάσαι, του λέει, ότι ταπεινώνομαι. Μόλις είπε τη λέξη αυτήν ο διάβολος, εξεφανίστηκε ως καπνός και έφυγε. Εκείνο το οποίο ζητεί λοιπόν ο Παναγωθός Θεός το πρώτο είναι η ταπείνωση. Εκείνος ταπεινώθη λέει μέχρι θανάτου, σαν του Δασταυρού. Μάθετε απ' εμού λέει ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία και βρίζετε ανάπαυση εις τα ψυχά σας. Μάθετε απ' εμού λέει ότι είμαι πράος. Η πραότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα τα οποία δίδει ο Θεός των άνθρωπων και όταν το αξιοποιήσει αυτό ομοιάζει με τον Θεό που είναι πράγος. Εάν ο Πανάγαθος Θεός οργιζόταν δεν θα υπήρχαμε τώρα στο τον κόσμο. Δεν θα υπήρχε γη διότι τόσο εμολύνθηκε η γη με πληγάς και αίματα που ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά τα βλέπει και λέει ας το παιδί μου ίσως μετανοήσει. Να το αφήσω ακόμη λίγο να μετανοήσει. Κλεινόμαστε αυτή την ταπείνωση του Χριστού όταν λέγει ο ίδιος μάθετε από εμού, από εμένα λέγει να μάθετε. Ποιος είμαι και να με ακολουθήσετε λέει. Πράγος λέγει. Να ακολουθήσετε την πραότητά μου μακάρι η πραής ότι αυτή πληρονομήσουν στη βασιλεία των ουρανών. Πράγος άνθρωπος. Μεγάλο πράγμα. Το δεύτερο το οποίο έθεσε ο Παναγωθός Θεός και στα δύο άκρα έθεσε δύο άλλες αρετάς, την πραότητα και την γαλήνη. Στο μέσο έθεσε το μεγαλύτερο από τα δώρα τα οποία πρέπει να έχουμε εμείς από το χέρι του Θεού που λέγεται ταπείνωση. Εσκεφτήκατε ποτέ ότι εμείς είμαστε μαθητές του Χριστού? Σκεφτήκατε ποτέ ότι μας έπλυνε τα πόδια μας ο Χριστός, διότι έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, μα είμαστε και εμείς μαθητές του. Και αν τον αγαπούμε, μας πλένει και τα ειδικά μας πόδια, διότι να σταυρωθεί έδειξε αυτήν την ταπείνωση του Θεού μπροστά στους μαθητάς του. Και όταν έφτασε στον Πέτρο και του λέγει ο Πέτρος, δεν θα επιτρέψω, του λέγει, να μου πλύνεις τα πόδια του. Και το απάντησε ο Κύριος μας. Εάν δεν δεχθείς, του λέει, να σου πλύνω τα πόδια σου, δεν έχεις θέση μαζί μου στην βασιλεία μου, την επουράνιο. Συγκλονίστηκε ο Πέτρος. Όχι, του λέει, μόνο τα πόδια μου, και όλο μου το σώμα, Κύριε, να μου το στείλει. Και την κεφαλή μου και το σώμα. Αυτή είναι η ταπείνωση του Χριστού, την οποία είπε, ό,τι έκανα εγώ, να κάνετε και εσύ, δηλαδή. Γι' αυτό το έκανα. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου μας. Και πλησιάζουμε παρακάτω για να δούμε άλλα πιο συγχρονιστικά πράγματα
τα οποία ο κόσμος ούτε γνώρισε ούτε γνωρίζει. Κόσμος πολλοί συνέργανε στον Άγιο Γεώργιο, πολλοίς κόσμος. Πολλά πρόσωπα, όλα πονεμένα, όλα βασανισμένα, όλα με τα δάκρυα, όλα με τον πόνο. Και όταν πλησίαζαν τα έβλεπες να είναι ήρεμα. Για να συλλέγουν όμως τον Άγιο Γεώργιο είχαν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα τους αυτό δεν το γνώριζε όλος ο κόσμος, το γνώριζαν οι ίδιοι οι οποίοι υπέφεραν. Και όταν ήρθαν το μέσα εις τον Άγιο Γεώργιο και ήρθε το η ώρα της προσευχής, τότε εκείνη την ώρα ο διάβολος, ο οποίος είναι αόρατος και βασανίζει τα πλάσματά του Θεού, εξεγείρετο, εφούντωνε, εφώναζε, ασφημούσε το Χριστό μας και την Παναγία μας, το Σταυρό και οτιδήποτε άλλο. Ήταν ο διάβολος ο οποίος ακριβώς όταν ήρθαν τα ουράνια τάγματα τα οποία επικαλούμεθα προτού αρχίσουμε να διαβάζουμε τις ευχές, τότε ο διάβολος εις τας ευχάς της Εκκλησίας, τας οποίας αρνούνται σήμερον, οι περισσότεροι λέγει, ένας εξ αυτών, εγώ λέγει τόσα χρόνια λέγει, υπηρετώ την Εκκλησία, δεν γνωρίζω αν υπάρχει ευχολόγιο λέγει, είτε ευχές εναντίον του διαβόλου. Πολύ καλά κάνεις. Τράβηξε τον δρόμο σου και ξέβρει εκείνος γιατί σε πλάνησε. Γνωρίζει γιατί σε πλάτησε. Καυχάσαι ότι δεν άνοιξες το ευχολόγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να είσαι και εις των στρατιωτών του Χριστού. Δεν είσαι στρατιώτης. Είσαι πεμπτοφαλανκίτης. Δι' αυτό μην καυχάσαι. Και να προχωρήσουμε για να δούμε στον Άγιο Γεώργιο μία ημέρα τι συνέβη. Εκεί που μαζεύτησαν όλα τα πλάσματα εκείνα τα πονεμένα, εκείνη τη στιγμή παρουσιάστησαν και τρεις στρατιώτες του Χριστού. Ήρθε. Δεν μπορεί να κλείσεις την Εκκλησία, δεν μπορεί να διώξεις κανένα. Ήσαν από τους στρατιώτες του Χριστού. Από εκείνους οι οποίοι πολεμούν τον διάβολο. Από εκείνους οι οποίοι υπερασπίζουν τα παιδιά του Θεού. Όταν τους είδα, λέω, θα ήρθα να συμπροσευχηθούν μαζί μου. Να γονατίσουν όπως γονατίζουν. Να πολεμήσω με τον εχθρό. Δεν τους ρώτησα. Δεν τους είπα ποιοι είστε, τι θέλετε, τι ζητάτε. Άρχισα εγώ, με τη χάρη του Θεού, να αναγνώσω τα σευχάς της Εκκλησίας, τα οποία διατήρησε διαμέσου των αιώνων. Τα οποία συνέγραψε ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Κυπριανός, ο μεγαλύτερος των μάγων. Και άλλα σευχάς τα οποία η Εκκλησία μας δεν έδιωξε ότι είναι ακατάλληλες, αλλά επιδοκιμάζει να διαβάζονται αυτές οι ευχές στα παιδιά του Θεού τα πανεμένα. Μόλις έρχεσαν οι ευχές όμως, εξηγέρθη ο διάβολος. Ήρχεσε να φωνάζει, να βλασφημεί, να αστρολογεί και εκείνη τη στιγμή τα πάντα έγιναν άνοδα. Και τι έγινε, εκείνοι οι τρεις στρατιώτες, ένας πίσω από τον άλλο, απεχώρησαν διότι οι πόρτες της Εκκλησίας είναι ανοιχτές, όποιος θέλει να μπαίνει και όποιος θέλει να βγαίνει. Πληγόμενος ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την κατάσταση. Και τι άρχισε και λέει, ένα ειρωνικό γέλιο του διαβόλου από μέσα σε ένα παιδί πονεμένο,
με το ειρωνικό εκείνο γέλιο, χα 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 χα, άνοιξε το στόμα του και λέγει, κοίταξε στρατήματες που έβαλε να μας πολεμήσουν, λέει, μόλις μας σήκουσαν του βάλανε στα πόδια, λέει. Τέτοιους στρατιώτες όταν έχουμε είμαστε μια χαρά, λέει. Αλλά, είπε και κάτι άλλο αμέσως, βρε, λέγει, αν γνωρίζατε τι σας χάρισε εκείνος από ψηλά, λέγει, χωρίς να αναφέρει το όνομά του, και κάνετε το καθήκον σας, λέγει, όπως εκείνος θέλει, εμείς θα πιάναμε τα όρη και τα βουνά. Ναι, αδερφή, έκλαψε η ψυχή μου και λέω, καλά είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας αυτά σε ζουν τον άνθρωπο. Καλά είναι τα αποτελέσματα των μυστηριών της Εκκλησίας. Πλην όμως γνωρίζουν ότι υπάρχει εχθρός. Δεν βλέπουν δίπλα τους το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία. Ποιος είναι εκείνος που τα κάνει όλα αυτά? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος εφαρμόζει όλες τις παγίδες? Ο αόρατος εχθρός. Και όταν εμείς που πρέπει οπωσδήποτε να υπερασπίσουμε τα παιδιά του Θεού, εμείς το βάζουμε στα πόδια και φοβούμαστε τον διάβολο, τότε ο διάβολος χορεύει, αγάλεται, σου λέει κέρδισα τη μάχη. Όλες δεν είμαι εγώ, είστε εσείς. Ναι, αδερφοί μου, εάν είναι από τα πολλά παραδείγματα, για να συνεχίσουμε όμως να πούμε και άλλα παραδείγματα, εγώ λέγει, μπαίνω μέσα στον άνθρωπο και τι του λέω, έχεις καιρό, έχεις χρόνια, τώρα ας λεντήσουμε, τώρα ας χορεύσουμε, τώρα ας ξενυχτήσουμε, τώρα ας μεθύσουμε, τώρα ας πορνεύσουμε, τώρα ας κάνουμε εγκλήματα, τώρα ας φωνεύσουμε τον αδερφό μας. Όλα αυτά τα λέει ο διάβολος των άνθρωπων και υπακούει ο άνθρωπος. Γίνεται έρμη διαβόλου, τον σέρνει και τον φέρνει και μένει κοντά στις παγίδες του για να του πάρει την ψυχή του. Είδαμε σήμερα ότι όπου προχωρήσαμε, αδερφοί μου, παντού υπάρχουν τα μέντιου, παντού υπάρχουν οι μάγοι, παντού υπάρχουν οι παγίδες του διαβόλου. Υπάρχουν τόσοι όσοι υπηρετούν τον διάβολο να υπηρετήσουν τον Χριστό στον τομέα αυτό, διότι επαναλαμβάνω και επισημαίνω τον τομέα αυτό, να πολεμήσουν τον διάβολο, όχι τα έργα του. Τα έργα του τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Εκείνος που κάνει τα έργα αυτά, η αρχή ακριβώς τούτων των έργων, ο διάβολος δηλαδή, ο αόρατος, τον έχουμε πολεμήσει. Είμαι βέβαιος ότι και μέσα στην έρημο, αδερφοί μου, δεν υπήρξε τέτοιο πόλεμο το να πολεμήσει μέσα στην κοινωνία τον διάβολο. Μέσα στην έρημο υπήρχαν οι άγιοι άνθρωποι που όταν προχωρούσαν οι δαιμονισμένοι μέσα για να έβρουν έναν άγιον άνθρωπο, αμέσως ο διάβολος εξαφανιζόταν. Όταν εγώ όμως αγωνιζόμουν για να παρακαλέσω τον Θεό να ελευθερώσει έναν άνθρωπο από την δουλεία του διαβόλου, μόλις έβγαιναν έξω από την Εκκλησία, άρχιζαν τα ίδια έργα. Και πολέμησα με τον διάβολο για να σωθεί μια ψυχή. Πολέμησα με τη χάρη του Θεού, με τη σκέπη της Πανεγίας μας, με τη σκέπη του Αγίου Γεωργίου, με τους Αγίους μας. Δεν ήμουν μόνος μου. Και πολέμησα σκληρά, αλλά όταν έβλεπα τα παιδιά του Θεού, όταν έβγαιναν από εκείνες τις ευχές και από εκείνο το μαρτύριο που χτυπιόντουσαν τα παιδιά του Θεού και ματωνόντουσαν,
όταν τα έβλεπα και έβγαιναν έξω και άρχιζαν πάλι τα ίδια. Εφώναζα και έλεγα, μη βλασφημείτε τον Θεό, μη βλασφημείτε το όνομά Του και της Παναγίας μας, μη βλασφημείτε τον Τίμιο Σταυρών και τα Θεία και τα Ιερά. Τι κι αν τα έλεγα, με ειρωνευόταν ο διάβολος και έλεγε, όλη δική μου είναι, λέει, μόλις βγουν έξω από εδώ θα τους βάλω να τα ξεχάσουν όλα και πάλι εγώ θα τους κυβερνήσω, εγώ θα τους πάρω κοντά μου. Παιδιά μου, αν ήξερε ο κόσμος τι μας περιμένει, δεν θα ήταν όπως είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα ζήσουμε αιώνια στον κόσμο. Πριν όμως ο διάβολος σε μία περίπτωση λέγει, ανεγνωρίζεται, λέγει, επισημαίνων των Αντίχριστων. Δεν παίρνω τα λόγια του διαβόλου να τα πω ως κήρυγμα, αλλά υπάρχουν και οι αλήθειες τις οποίες απεκάλυπτε ο διάβολος. Υπάρχουν και εκείνα τα οποία εκείνος ο οποίος έχει πείρα πλέον ξεχωρίζει τι είναι οι παγίδες του και τι είναι οι αλήθειες που έλεγε. Διότι ο διάβολος μπορεί να πει 99 αλήθειες για να σου δώσει ένα ψέμα να σε αναποδογυρίσει. Μέσα σε αυτές τις αλήθειες ακριβώς έλεγε και τούτα τα λόγια. Δικά του. Θα πούν πολλοί ότι επλανήθηκε ο πατήρ Σάββας. Άστον είναι επλανεμένος. Το δικαίωμά του να πούν ό,τι θέλουν. Εγώ θα σας αναφέρω από τα λόγια του διαβόλου. Και εκείνος που θέλει να πιστέψει, ας πιστέψει. Εκείνος ο οποίος θέλει να τα απορρίψει, ας τα απορρίψει. Και εκείνος ο οποίος θέλει να με κατηγορήσει, ας με κατηγορήσει. Τι έλεγε. Γνωρίζετε τι σας περιμένει, λέγει, θα είστε ντυμένοι στα μαύρα και προύμητα χάμου και να κλαίτε ημέραστε και νυχτών να μην φτάσετε τα ημέρας εκείνας. Δεν είναι αυτό που λέγει η Αποκάλυψη. Δεν είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Μακάρι οι απάρτοι αποθυμίσκοντας εν Κυρίω, λέει. Μακαρισμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι φεύγουν για να μην δουν τα τελευταία. Και αυτό το είπε ο διάβολος, το εφανέρωσε. Αδερφοί μου, τούτα τα λόγια τα οποία ακριβώς λέμε αυτή τη στιγμή, ήρθε να τα ακούσει ο κόσμος πολλής, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν εγνώρισε να υπάρχει διάβολος. Ένα άλλο σημείο το οποίο ο διάβολος ακριβώς εφανέρωσε για να δείξει τη δύναμη του. Ποια δύναμη, δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Ούτε μία δύναμη έχει. Εάν δεν του παρακορίσει ο Πανάκαθος Θεός, ούτε χιλιοστόν του χιλιοστού δεν μπορεί να αγγίσει την ψυχή του ανθρώπου. Δι' αυτόν τον λόγο, όταν του έλεγα φύγε κακούρια και άφησε τα παιδιά του Χριστού μου ήσυχα, τι μου απαντούσε. Ούτε να μπω μπαίνω μόνος μου, ούτε να ουρώ βγαίνω μόνος μου, ούτε με διατάξει εκείνος. Και έδειχνε με το χέρι του την εικόνα του Χριστού, δεν το αναφέρει το όνομά του. Άρα επιτρέπει ο Θεός όταν δοκιμαζόμεθα από τον διάβολο, για να κατανοήσουμε τι είναι κόλαση. Εάν σε αυτόν τον κόσμο που βλέπει φως ο διάβολος, κάνει τόσα κακά στο παιδί το οποίο το κατακριεύει στο πλάνο του Θεού, φανταστείτε μέσα στην κόλαση η οποία είναι το σκότος, λέγει, το ψηλαφυτό. Σκότο ψηλαφυτό που το ψήνουν τα χέρια σου. Μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, λέγει, τα βάσανα, τα ανίγουστα. Δι' αυτό είπε ο Πανάγαθος Θεός στον Ιούδα, που σήμερα θέλουν να τον παρουσιάσουν και ως Άγιον της Εκκλησίας, οι σημερινοί χριστιανοί, οι σημερινοί, πολλοί ξέρουν, όλα τα ξέρουν και τα θεολογικά και τα επιστημονικά, ξέρουν για τους πυράβλους, ξέρουν για τους δορυφόρους, ξέρουν για τα υποβρύχια, ξέρουν τα πάντα, ξέρουν και για τον διάβολο. Και νομίζουν ότι ο διάβολος χωρατεύει. Αυτοί οι πολλοί ξέρουν, ανήξευραν,
τι έκανε ο διάβολος στο πέρασμα του κόσμου τούτου και ήσαν την τότε εποχή, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Και προβάλλουν αυτοί οι ψυχίατροι, αυτοί οι νευρολόγοι. Αν έβλεπαν τον ιό που ήταν βασιλέας εκεί, πλούτη, αμύθιτα. Και ο διάβολος τον ευθόνησε και παρουσιάστη μπροστά στον Θεό. Και του λέει, δι' ήρθον την οικουμένη άπασαν και ιδού πάει με, του λέει. Ήρθα εδώ, του λέει, μπροστά σου. Φανταστήκατε πως είναι αθλειότητα να έχει αυτό το δημιούργημα του Θεού, το οποίο ακριβώς το έπλασε ο Θεός, τον ωραιότερο των αγγέλων και αγένετο, το ασχημότερο των δημιουργημάτων του Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε ποιον κακία έχει, ούτως ώστε να παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό και να του πει όλους τους εδοκίμασα, λέγει, τώρα να με αφήσεις, του λέγει, σε αυτόν που λέγεις ότι είναι δικό σου να τον δοκιμάσω. Ποιον εννοούσε, τον Ιώβ. Και του λέγει ο Πανάγιος Θεός, να σε αφήσω, του λέει. Και πήγαινε ο διάβολος και έπεσε τον Ιώβ και μέσα σε μία ημέρα από πάμπλουτος έγινε το πάμπτωχος. Είχε χιλιάδες, λέγει, καμήλες, χιλιάδες πρόβατα, χιλιάδες νομάς προβάτων, λέγει. Και μέσα σε μία ημέρα δεν έμεινε τίποτα, διότι ο διάβολος του τα εξαφάνισε. Δεν τον άφησε να έχει τίποτα. Και εκείνος τι έλεγε, ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Δόξα σοι ο Θεός. Προσέξτε αυτήν τη φράση την οποία ο διάβολος όταν ελέγαμε στην αγωνία που είχαμε εναντίον του και λέγαμε δόξα σοι ο Θεός, απήντησε ο κακούργος και λέγει, δεν υπάρχει πιο δυνατή προσευχή από αυτήν, αλλά δεν σας αφήνουμε να την πείτε. Ο Ιώβ, μετά από τη δοκιμασία την φοβερά και την τελευταία της πρώτης ημέρας που είχε 10 παιδιά και πήγαινε ο Ιώβ και θυσίαζε καθεκά στην ημέρα για τα παιδιά του, μήποτε, λέγει, εισήλθεν στην καρδία αυτών πονηρία, λέγει, και θυσίαζε στον Θεό ο Ιώβ για τα παιδιά του και κάθεται στο τραπέζι, διαναφάνε, ξεσήκωσε ο διάβολος σεισμών στην οικία, εκείνη λέγει, έπεσε η οικία και πέθανε για τα 10 παιδιά. Και όταν το είπε σε νοιό, διέσχισε, λέγει, τα ημάτια του. Ήταν ένα σημείο της πολλής λύπης του τότε κόσμου. Και άνοιξε το στόμα του και είπε, ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Και επέστρεψε ο διάβολος πάλι στον Θεό. Και λέγε στον Θεό, να με αφήσεις, του λέει, να του επιτεθώ του ιδίου, λέει. Για να επιστρατεύσουμε τους σημερινούς γιατρούς και να τους ερωτήσουμε. Τι έγινε το ιό. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να γέμισε πληγάς με πίο και σκουλίκια. Τι ήταν αυτό το οποίο επεσκέφθηκε τον ιό ξαφνικά. Θα έτρεχαν οι γιατροί σημερινοί από εκεί από εδώ, θα έπαιρναν αίματα να αναλύσουν, θα έπαιρναν τα πάντα, να έβρουν στις σκέψεις ιατρικά, να βρουν τι είναι αυτό, δεν θα έβρισκαν τίποτε. Και στο τέλος, τι θα έλεγα, άγνωστος ασθένεια. Πλην όμως εμείς βλέπουμε από την Αγία Γραφή ότι δεν ήταν άγνωστος ασθένεια, ήταν ο διάβολος, ο οποίος επροξένησε όλα αυτά. Και δεν έμεινε ως εδώ. Διάβολος, όταν έβλεπε τον Ιώβ να έχει υπομονή και να δοξάζει τον Θεό, πού μπήκε, νομίζετε, στη γυναίκα μου. Μπήκε μέσα στην γυναίκα, να πήγε στο διπλανό του ακριβώς
το πλάσμα το δικό του. Και δεν την έβαλε να του πει. Αυτοκτόνησε, του λέγει, επιτέλους. Να τελειώνει, να μην σε ακούω, να λέγεις δόξα σου ο Θεός. Και τι απήντησε ο Υιό. Τι ούτως ομίλησας ως σπερμιά των ανθρώπων γυναικών. Γιατί είπες όλα αυτά τα λόγια σαν μια γυναίκα τρελή της, λέει. Ο Κύριος τα επέτρεψε, ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα επήρε. Και ήταν πεταγμένος έξω από το σπίτι του πάνω σε μία κοπριά με ένα κομμάτι κεραμίδι και έξινε τα σπληγάς και τα σκουλίκια τα οποία είχε πάνω. Και έφυγε κατεσχημένος στο διάλογο. Δεν μπόρεσε να απαντήσει τίποτα στον Θεό. Και εκείνος που ήταν στον θρόνο και τον εξεδίωξε τον διάβολο, τότε ο διάβολος δεν ειδηνήθη να αρθρώσει ούτε μία λέξη και ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Υιό, λέει, τα διπλάσια όσα είχε. Πρόβατα τα διπλάσια. Βόαθ, λέει, διπλούς. Καμήλες διπλές από ό,τι είχε. Και του έδωσε μόνο άλλα 10 παιδιά. Όχι 20, έπρεπε να του δώσει 20 παιδιά. Γιατί δεν του έδωσε 20 παιδιά. Το ερώτημα είναι εδώ. Διότι ως τα 10 παιδιά εκείνα ζουν στη βασιλεία των ουρανών και του έδωσε άλλα 10 ώστε έφτασε πάλι διπλά στον Υιό. Και ομιλούμε περί των σημερινών επιστημόνων οι οποίοι δεν παραδέχονται Θεόν. Δεν καταδικάζουμε την επιστήμη. Δεν καταδικάζουμε την ιατρική επιστήμη και τις ανακαλύψεις και τις πρόοδους της επιστήμης. Διότι η επιστήμη την δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, ο Μέγας Βασίλειος λέγει «Ο Θεός εκτίσατο τον ιατρό». Ο Θεός εδοκεφόρησε και έμαθε αυτός τα γράμματα για να δίνει τη θεραπεία. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχουμε και τους Αγίους Αναργύρους οι οποίοι τότε δεν είχαν τα φάρμακα τα σημερινά. Πήγαιναν πάνω στην γη στα βότανα και τα έβρισκαν εκείνα τα οποία ήσαν επιτήρια τη θεραπεία, προσήφκοντο και έδιδαν στον άρρωστο και θεραπεύε το άρρωστο. Δεν υπήρχαν οι χημικές αυτές ουσίες που σήμερα οι ιατροί, τα χάπια. Τότε είχαν τα χόρτα, τα βότανα, οι Άγιοι Ανάργυροι. Και θαυματουργοί, λέγει. Άργες έχουμε σήμερα γιατρούς, θαυματουργούς. Τα ερωτούμε. Για να μην πούμε το κατάντημα ότι στις 10 γυναίκες, τις 8, τις μαχαιρώνουν για να βγάλουν το παιδάκι με εχειρήσεις. Γιατί βασιλεύει, να το πούμε, το άτιμο εκείνο που λέγεται συμφέρον. Και σας είπα και στα κηρύγματα ότι ο διάβολος περπατάει με δυο βαλίτσες. Στη μία βαλίτσα κρατάει τη σάρκα του ανθρώπου και στην άλλη βαλίτσα κρατάει το συμφέρον, το σημερινό. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Γιατί πήγαινε αυτός ο πλανητάρχης και κατέσταξε τον κόσμο? Για τα πετρέλαια. Γιατί θέλει να πάει τώρα στην άκρη του κόσμου, θέλει να βασανίζει όλο τον κόσμο? Το άτιμο, το συμφέρον. Αχ, αυτό. Και η σάρκα, η οποία ακριβώς ο σημερινός άνθρωπος ομοιάζει με τον καιρό του Νόε. Τότε στον καιρό του Νόε ο άνθρωπος δεν είχε τίποτε άλλο ημί μόνο τη σάρκα, το σαρκείον. Η κοιλία έτρωγε, έβινε, χόρευε, μεθούσε, αμάρτανε. Και ο Πανάγαθος Θεός τα έβλεπε όλα αυτά και είπε στο τέλος: «Με ξέχασε ο άνθρωπος». Σήμερα δεν τον ξεχάσαμε. Ξεχασμένος δεν είναι ο Θεός σήμερα. Δεν το είπε η Αγία Γραφή ότι αν μη έρθει η αποστασία πρώτον ουκ έρχεται ο Υιός της απολίας? Και όλα αυτά ακριβώς είναι εκείνα τα οποία υπάρχουν στα σημέρα σας.
ξεχασμένος Θεός. Και σήμερα βασιλεύει η αμαρτία. Μήπως θέλει ο Θεός να στείλει άλλον κατακλυσμό? Μήπως θέλει ο Θεός να μας εξαλείψει από το πρόσωπο της γης? Με τον κατακλυσμό δεν το έδωσε ο Θεός. Δεν το επέτρεψε. Αλλά λέει η Αγία Γραφή ότι θα γίνουν κατά διαστήματα, λέγει, και σε διαφορετικούς τόπους, πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, ασθένειες πρωτοφανείς, κάτι το οποίο δεν ξανάγινε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, αδελφοί μου, και ο διάβολος καυχάται και λέγει, όταν πιάσω, λέγει, το μυαλό σου και όταν πιάσω την καρδία σου, λέγει, και όταν πιάσω τη σάρκα σου, τελείως, δεν φεύγεις με τίποτε, λέγει, είμαι δικός σου πλέον. Είσαι δικός μου. Με συγχωρείτε, είμαι δικός μου. Είναι δικός μου. Όταν σου πάρω αυτά τα τρία πλέον, είσαι δικός μου, λέει. Το μυαλό, την καρδιά και τη σάρκα. Αυτά τα τρία είναι σήμερα τα οποία επιδιώκει ο διάβολος για να αφανίσει τον άνθρωπο. Σε μια στιγμή, αδερφή μου, εκεί που γίνεται η μάχη εναντίον του διαβόλου και ήκουα εκείνες τις φοβερές βλασφημίες μέσα εις τον ναό του Θεού, εκεί που βγαίνουν και τελεσιουργούνται τα Άγια Μυστήρια του Θεού και βλασφημούσε ο διάβολος τον Χριστό μας και την Παναγία μας και τα Ιερά και τα Όσια και τον Τίμιο Σταυρό, δεν άντεξα και του λέω, βρε κακούργιο, γιατί βλασφημείς τον Θεό? Ξέρετε τι μου απήντησε? Όσο για τον βλασφημό, εγώ, λέει, είμαι τόσο ψηλά, λέει, που με περιφρονεί, λέει. Όταν σας βάζω εσάς όμως και το βλασφημείτε, για σας κλαίει, λέει, και για σας λυπάται, λέει. Ναι, αδελφοί μου, ποιος σε παρακολούθησε αυτόν τον κόσμο? Τα παιδιά, τα μικρά. 4 χρονών παιδάκι, όταν περνούσα έξω από ένα σπίτι, βλασφημούσε την Παναγία μας. 4 χρονών παιδί. Τι ήξερε το παιδάκι αυτό? Ποιον άκουε? Τον πατέρα να το ασφαλίσω. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος επεσήμανε εις αυτήν την Ελλάδα τη σημερινή την φοβερά βλασφημία που γίνεται? Και ο Θεός η ημέρα αναπέμπονται στο θρόνο του Θεού αντί προσευχές βλασφημίες, και όταν νυχτώσει αντί να αναπέμπονται ευχές νυχτερινές στον θρόνο του Θεού, αναπέμπονται βλασφημίες από πρωί μέχρι νυχτός και από νυχτός μέχρι πρωίας. Ποιος σε φώναξε, παιδιά μου, μη βλασφημείτε τα Ιερά και τα Θεία? Ποιος σε φώναξε? Κανένας. Και αυτός ο κόσμος πορεύεται και σου λέει, έμαθε η γλώσσα μου, λέει. Καλά δεν τη δαγκάνε στη γλώσσα σου να γεμίσει αίμα και μόνο βλασφημείς το όνομα του Χριστού και της Παναγίας μας και των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων και των Ιερών και των Οσίων και του Τιμίου Σταυρού του Χριστού μας. Δεν τη δαγκάνε τέτοια γλώσσα να πας στον άλλο κόσμο χωρίς γλώσσα και στην Βασιλεία του Θεού, παρά να πας στον άλλο κόσμο με γλώσσα και στην κόλαση την αιώνια. Τι τη θέλεις τέτοια γλώσσα? Ποιος σου την κρατάει τη γλώσσα? Ο διάβολος. Όταν ακούσατε και βλασφημούνε τον Χριστό μας και την Παναγία μας, να γνωρίζετε ότι δεν είναι το πλάσμα αυτό, είναι ο διάβολος που είναι μέσα στο πλάσμα αυτό και του κρατάει τη γλώσσα και την κοινή εναντίον του Θεού μας. Πηγαίνετε στην Κεφαλονιά να ακούσετε πόσο βλασφημούνε τον Άγιον Σπυρίδωνα, τον Άγιον Γεράσιμο. Πηγαίνετε στην Κέρκυρα για να δείτε πόσο βλασφημούνε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πηγαίνετε σε όλα τα μέρη των Αγίων όπου υπάρχει Άγιος
Εκεί ο διάβολος βάζει τον κόλπο να βλασφημεί τους Αγίους. Για να αναφέρουμε και ένα άλλο μοντέρνο από αυτό το οποίο βάζει ο διάβολος στα σημερινά ημέρες. Να τελούνται τα μυστήρια του Θεού, όχι όλες οι ευχές. Αν είναι οποιονδήποτε μυστήριο, προσπαθούν από τη Θεία Λειτουργία μέχρι τα μυστήρια να μην τελειώνουν οι ευχές που υπάρχουν στα ευχολόγια. Να τα περικόπω, να τα διώχνω. Και ξέρετε τι μου έλεγε ο Τρισκατάρατος. Βρε μου έλεγε. Δεν είναι ανάγκη να τα λες όλα, λέγει. Εμένα η δική μου, όταν κάνουν τις δικές μου τις ευχές, τα λένε όλα. Εσείς τα λέτε όλα σε εκείνον, λέει. Όλα αυτά τα έλεγε για να φέρει λύπη και στενοχωρία εις εμάς οι οποίοι διαφωνούμε την Εκκλησία του Χριστού. Να περικόβουμε, λέει. Δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται το άλλο. Τα λέω αυτά όχι για να κατακρίνω κανένα, όχι να φέρω στον κόσμο δυσπιστία, αλλά για να πω αυτά που έλεγε ο Κακούρδος. Ότι οι δικοί μου, λέγει, μου λένε όλες τις ευχές. Δεν κόβουν τίποτε, λέει. Εσείς τις λέτε όλες σε εκείνον, λέει. Μείναμε πολλές ημέρες, ένα παιδί το οποίο βασανίζεται και το είχε και εκτυπκέτο και σχίζεται με τα νύχια του και έτρεχαν τα αίματα. Εγύρισα και του λέγω, βρε, του λέγω, είσαι κακούργος. Τι μου απάντησε, είμαι, λέει. Είσαι σκοτεινός και ολόμαυρος από το σκοτάδι της κολάσεως. Είμαι. Είσαι φθονερός. Είμαι. Έχεις όλες τις πλάνες πάνω σου. Είμαι, λέει. Είσαι ο αρχηγός του ψεύδους. Είμαι, λέει. Και πόσα άλλα δεν του είχα πει τη στιγμή εκείνη. Και στο τέλος μου λέγει, τελείωσες. Δεν τελειώνουν, βρε, το λέγω, όλες οι κακίες σου που έχεις. Τώρα δεν γίνει σειρά. Εφόσον όλα αυτά που μου είπες τα έχω, λέγει, γιατί έρχεστε και μπλέετε μέσα στο δικό μου το κανάλι, λέγει, και γίνεστε δικοί μου. Δεν σας αναγκάζω, λέγει, μόνοι σας έρχεστε. Εγώ σας λέγω και εσείς μου ακούετε. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση, αδερφοί μου. Επεσήμανε και κάτι άλλο ο Κακούργος. Στο στασίδι που στέκονται οι ιεροψάρτες και ψάνε. Τους επρόσεξε ότι τους πλανάει να μιλούν, να συζητούν, να γελούν. Και τι είπε. Βρε, εσείς, λέγει, εκεί που στέκεστε, λέγει, και τον δοξάζετε, εκεί στέκεται εκείνος με τη λύρα του, λέγει. Και δεν τον βλέπετε, λέγει, με τη λύρα του, ποιος, ο Δαβίδ. Άραγες τον γνωρίζουν εκείνοι που ψάλλουν. Άραγες τον γνωρίζουν και εκείνοι οι οποίοι τελούν τα μυστήρια του Θεού. Την ώρα που τελούν τα μυστήρια του Θεού, γνωρίζουν και είναι κοντά. Σήμερα λέγει, εγώ έχω μοντέρνους ιεροκήρυκας.
Σήμερα είμαι ο μοντέρνος, λέγει, δικούς μου. Τον ενοχλούσα πολύ τα γένια. Πάρα πολύ. Κόψε τα, ρε, κόψε τα. Τι τα θέλεις αυτά. Κόψε τα, δεν βλέπεις όλους που τους έκανα κούκλους. Εσύ τι θέλεις. Μάλιστα. Προσέξτε και αυτό το θέμα, το οποίο την ώρα που εντύεται ο ιερεύς και βάζει το Άγιο Πετραχύλιο, τι λέγει. Ευλογητός ο Θεός, ο Αιχείαν τη χάρην επί τους ιερείς αυτού ως μύρον, το καταβαίνουν επί τον πόγωνα του αρώμα, εφόσον είναι κομμένα, πού θα πάει αυτό το Θεό, πού θα πάει. Λέμε άλλα και κάνουμε άλλα. Και χαίρεται ο διάβολος. Δεν το ξέρουν όμως αυτό. Δεν το γνωρίζουν. Ένα άλλο σημείο το οποίο ακριβώς πάλι μου έρχεται αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν έβλεπα εκείνα τα παιδιά να χτυπιούνται, να βασανίζονται, να σχίζονται, να ματώνονται, τους εφόρτωνα, είναι αλήθεια, και τους έλεγα ότι δεν έπρεπε να τους πω. Και μία ημέρα, όπως διάβαζα ένα από εκείνα τα παιδιά, άνοιξε ο διάβολος το στόμα του και μου λέει, ρε, μου λέει, δεν μου σε σου πω αυτό το οποίο θα σου πω τώρα, λέει, αλλά με αναγκάζει εκείνη, λέγει, και με χτυπάνε σου το πω, λέγει. Τους μάγους να μην τους καταράσει, γιατί, λέγει, εκείνη, αν κλαίει μια φορά για σας, για εκείνους κλαίει 10 φορές, λέγει, περισσότερο, γιατί ξέρει πού θα πάνε. Ας τα ακούσουν αυτά τα λόγια οι μάγοι. Διότι πλειστάγης ο διάβολος όταν βρίσκεται κάτω από την πίεση των ευχών, έλεγε, αχ, αυτοί που μου έστειλαν εδώ μέσα, λέει, αυτοί, υπάρχουν και αυτοί με όμικρο ιωτά, υπάρχει και αυτοί με ήττα. Αυτοί με ήττα, αυτοί, οι περισσότερες που μάθονται με τις μαγείες είναι οι γυναίκες. Και να σκεφτείτε ότι στον Άγιο Γεώργιο ανήκουνται περισσότεροι από το Μενίδη, από τον Γαλάτσι, από τον Μπραχάμι, από όλες αυτές τις παροικίες των Αθηνών, τις ενορίες των Αθηνών, που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, από την Αίγυπτο, από τη Μικρά Ασία, όλοι αυτοί οι οποίοι ακριβώς ήσαν πάνω στην Ρωσία τώρα, όλοι αυτοί ήσαν εκείνοι οι οποίοι έδρασαν στην Ελλάδα κάνοντας μάλια. Αδερφοί μου, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μία ημέρα, εκεί που ευγέμαζα, υπήρχε και ένας ο οποίος τον έβλεπα πολύ απορριμμένο. Έβλεπε δεξιά και αριστερά. Αντελήφθηκα ότι κάτι θέλει. Αλλά δεν τον ερώτησα. Τελείωσε το διάβασμα. Ήταν Ιούλιος. Η Αθήνα έγινε από τον ήλιο. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και προτού φύγει, είπε τούτα τα λόγια μέσα του. Σε αυτόν τον παπά θα έρθω να εξομολογηθώ. Δεν εξομολογήθηκε ποτέ του. Το είπε αυτό. Έφυγε και πήγε στο σπίτι, κουρασμένος.
και εξάπλωσε να ξεκουραστεί. Όπως εξάπλωσε να ξεκουραστεί, παρουσιάζει τον διάβολο μπροστά του και του λέει: «Μην τολμήσεις και πας σε εκείνον τον παπά», του λέει, «γιατί αλλήλωνο σου τι θα περάσεις από μένα». Μόλις με είπε αυτό, λέγει, είχα τον Τίμιο Σταυρό μετά μου, έπιασα τον Τίμιο Σταυρό, αμέσως εξαφανίστηκε. Όταν ήρθε να ξεμολογηθεί, του λέω: «Ποιος έστειλε εδώ?» «Ο διάβολος», λέει. «Ο διάβολος σου έστειλε να ξεμολογηθείς?» «Ναι», λέει. Και μου είπε όλο αυτό το θέμα. Ναι, αδελφοί μου, αυτές είναι οι σκηνές οι οποίες εν ολίγης είπαμε σήμερα και αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς, αν θέλαμε να προχωρήσουμε, θα έλεγαμε και άλλα πολλά, πάρα πολλά. Πλην όμως νομίζω ότι είναι πολλά, αρκετά. Να προχωρήσουμε να αναφέρουμε ακόμη λίγα περιστατικά και λίγα σημεία τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Ίσως ο κόσμος δεχθεί το Λόγο του Θεού και από χλιαρή, δεν θα πούμε άπιστη, από χλιαρή στην πίστη γίνουμε πιο δυνατοί, πιο πιστοί για να εφαρμόσουμε τα Λόγια του Θεού μας. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Πίστευε σε μένα, λέει, και δεν θα χάσεις ποτέ σου. Ένα από τα σημεία ακριβώς του διαβόλου, τα οποία εθριάβευε πάντοτε και έλεγε, ήταν το εξής, το σοβαρό, το πολύ σοβαρό. «Βρε», λέγει, «εγώ μπαίνω στο μυαλό σας και σας δίνω», λέγει, «την όραση να νικά την πίστη». Δηλαδή, αυτό που βλέπεις, αυτό να πιστεύεις. Διότι η πίστη δεν τη βλέπουμε, την έχουμε, αν την έχουμε. Και η Αγία Γραφή λέγει ότι πίστης εστί το να πιστεύεις σε εκείνο το οποίο δεν βλέπεις. Πίστης εστί ελπιζομένων υπόστασης. Ελπίζουμε τώρα να δούμε τον Παράδεισο, να δούμε το Θεό μας, να δούμε την Παναγία μας, να δούμε τους Αγγέλους, να δούμε τους Αγίους. Είναι ελπιζομένων υπόστασης, η ελπίδα δεν τροπιάζει ποτέ. Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων. Να ελέγχεις, λέγει, αυτά τα οποία δεν βλέπεις. Και ο διάβολος ακριβώς σε αυτό το σημείο ποντάρει πολύ, πάρα πολύ. Μπαίνει στη διάνοια του ανθρώπου και εκεί που τον επολεμούσα, άνοιξε το στόμα του και μου είπε: «Δεν τον βλέπεις», λέγει, και δείχνει με το χέρι του την εικόνα του Χριστού, «δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω». Και εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά. Όταν σε πίσω, λέγει, ότι δεν υπάρχει εκείνος και ότι δεν υπάρχω εγώ, τότε, λέγει, σε έκανα δικό μου. Τους βλέπουμε σήμερα και δεν μπορούν να πούν το όνομα του διαβόλου. Βοστό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος. Ο σημερινός άνθρωπος αυτό πιστεύει. Πλην όμως ο διάβολος υπάρχει, είναι οντότης, είναι ύπαρξης, είναι εχθρός, είναι ένα από τα δημιουργήματα του Θεού, το οποίο αντετάχθη στον Θεό και έπεσε στην άβυσσο της κολάσεως. Να πούμε και άλλα, πόσα άλλα να πούμε.
να παρακολουθήσουμε τον Άγιο Γεώργιο και το μεγάλο υπόγειμα που μας έδωσε, το μεγάλο διακόνημα που μας έδωσε ο Θεός. Βρε, λέγει, αυτόν τον τόπο εδώ θα τον αφανίσω, λέει. Γιατί εδώ, λέει, με ξεσκέπασε ο μεγάλος, λέει, και έριξε το τελευταίο του χαρτί, λέει. Ποιος θα σωθεί και ποιος θα μετανοήσει, λέει, να σωθεί τώρα, λέει, γιατί τελείωσαν τα πάντα. Αυτό μου έλεγε. Σ' όλες τις άλλες εκκλησίες, λέει, να πηγαίνετε, εδώ να μην έρχεστε, ούτε να πατάτε, λέει, εδώ. Εδώ, λέει, με απεκάλυψε εκείνος ο μεγάλος και εκείνη η μεγάλη, λέει, εδώ με ξεσκέπασε, λέει. Πού θα πάω τώρα, λέει. Ναι, αδελφοί μου, τον ξεσκέπασε ο Άγιος Γεώργιος, η Παναγία μας, ο Χριστός μας, εις τον Ναόντο τον Μεγάλο, τον Περικαλέστατο. Αυτή είναι η ύπαρξη του διαβόλου, ο αόρατος πόλεμος. Να αναφέρω ακόμη ένα θαύμα του Αγίου Γεωργίου, όταν επισκέφθηκε την ημέρα των προσευχών και την ώρα της πίεσης, μία γυναίκα με έναν περιλέμιο στο λαιμό τον αυχένα. Η γυναίκα αυτή εγύρισε όλους τους γιατρούς και όλοι οι γιατροί, ο ένας μετά τον άλλο, είχαν αποφασίσει να της κάνουν εγχείρηση στον αυχένα, διότι κάτι υπήρχε εκεί να το αφαιρέσουν. Όταν ήρθε όμως εκεί στον Άγιο Γεώργιο και έθεσα το Άγιο Επιτραχύλιο πάνω στη γυναίκα την πονεμένη, αμέσως εκείνη την ώρα άνοιξε ο διάβολος το στόμα του και λέει, «Αχ», λέγει, «με ενίκησες», λέγει, «και ήρθες εδώ», λέγει, «εγώ σου είχα έτοιμο», λέει, «το χειρουργείο και θα έπιανα το χέρι του εκείνου και θα σου κόβαινε ένα νευράκι και θα έμενες ακίνητης όλη σου τη ζωή». Η γυναίκα μετά από τα διαβάσματα και τις προσευχές και την πίστη της θεραπεύθη με τη χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και ζει και βασιλεύει, που εάν την έβαζαν επάνω στο χειρουργικό τραπέζι, ο διάβολος θα έκανε αυτό το οποίο εξομολογήθηκε εκεί και είπε, θα έπαιρνα το χέρι του, λέγει, και θα το κουνούσα και θα της έκοβε ένα νευράκι, λέγει, και ήταν το τελευταίο, λέγει. Μάλιστα. Όταν την είδαν οι γιατροί μετά, έρθει να ρωτούσα, μα τι έγινε και είσαι καλά. Εσύ δεν έπρεπε να κάνεις εγχείρηση. Με έκανε ο Θεός καλά, του έλεγε. Και είμαι και βασιλεύω. Να πούμε και για τη μητέρα τώρα, πρέπει και για αυτή, διότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε. Οι σημερινές γυναίκες, οι σημερινές μητέρες πιάνονται από τον διάβολο και πήγουν εις δύο φοβερά αμαρτήματα. Το ένα αμάρτημα είναι η αποφυγή της τεκνογνωνίας. Εγώ, λέγει, οδηγώ τα αντρόγεννα να μην γεννούν. Εγώ τους δίνω μεθόδους δικές μου, λέει. Δικά μου ευρήματα, λέει. Δεν είναι ανάγκη να γεννούν παιδιά. Να χορταίνουν, λέγει, την αμαρτία, και αυτό με ευχαριστεί. Και το άλλο το οποίο δίδει στις σημερινές γυναίκες είναι να σκοτώνουν τα παιδιά τους που τους στέλνει ο Θεός. Με εκτρώσεις φοβερές. Και είναι γνωστόν πόσες είναι οι εκτρώσεις στην Ελλάδα σήμερα. Χιλιάδες ολόκληρες, πάνω από 500.000 το χρόνο παιδιά φωνεύονται. Αλλά τι έχει να χάσει. Σήμερα έβαλε 2,5 εκατομμύρια ξένους μέσα στην Ελλάδα. Αναπληρώνουν
στις εκτρώσεις και έτσι τα πράγματα είναι μια χαρά. Είναι ανάγκη να έχουμε παιδιά να τα μεγαλώνουμε. Φέραμε τους μαύρους, φέραμε τους Ινδιάνους, φέραμε τους Βραχμάνους, φέραμε τους Αφρικάνους, φέραμε τους Κινέζους, φέραμε τους Ιάπωνες, φέραμε τους Τούρκους, φέραμε. Πόσο δεν φέραμε. 2,5 εκατομμύρια είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν μέσα στην Ελλάδα. Το λοιπόν, μεταξύ των γενικών μας αυτών, έρχονται και εκείνες οι οποίες φοβούνται τον Θεό. Με πλησίασε μία η οποία ήταν έγκυος. Επήγαινε στο γιατρό και είχε 2 μωράκια στην κυλίτσα της. Και μέσα 2 σάκων ήσαν και τα 2 και είπαν οι γιατροί, είπαν, θα γεννηθούν σιαμαία και με ελαττωματική ανάπλαση. Χωρίς πόδια, χωρίς χέρια. Τι της είπαν εκεί, πρέπει να τα σκοτώσεις. Και ήρθε η μητέρα με δάκρυα στα μάτια και μου είπε αυτό το πράγμα. Λέει, παιδάκι μου, πιστεύεις στον Θεό? Ναι, μου λέει, είπα, πολύ πιστεύω. Πιστεύεις ότι η Παναγία μας είναι η μητέρα όλων των μητέρων, όλου του κόσμου? Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Πήγαινε, παιδάκι μου, και τα παιδάκια σου θα γεννηθούν μια χαρά. Και γεννηθήκανε 2 παιδάκια. Γεννηθήκαν 2 παιδάκια τα οποία τα βλέπει σήμερα και χαίρεται. 2 δίδυμα παιδάκια, χαριτωμένα αγγελάκια. Ναι, αδερφοί μου, όσοι εδώ τελειώνουμε, ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας αξίωσε και φτάσαμε εις το τέλος αυτής της συναντήσεώς μας, και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει τα λόγια αυτά να ακουστούν εις όλον τον κόσμο, και όσοι θέλουν να σωθούν, όσοι θέλουν να πιστέψουν, είναι έτοιμοι δια την πίστη την Αγία, και όσοι δεν θέλουν να πιστέψουν και να τα απορρίψουν, πάλι είναι ένα δικαίωμά τους. Ο Θεός είναι βοηθός και για αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, ευχαριστούμε την Παναγία μας, ευχαριστούμε τον Άγιο Γεώργιο, ευχαριστούμε και τον Άγιο Χαράλαμπο, ο οποίος μας φιλοξένησε, και ευχαριστούμε και την Γερόντισσα, η οποία μας εκαλωσόρισε με τόση και με τόση ευγένεια και με τόση χαρά. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ακούσαμε τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά.